το αγωνιστικό μας παρόν. Για μας, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Το βάρβαρο αυτό, αντιλαϊκό, αντιασφαλιστικό πνεύμα των νόμων, των ρυθμίσεων. Θυμηθείτε, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών βιώνουμε και εμείς στην τσέπη μας τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Θα μπορούσαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ που δίνουν για πανεπιστημιακή αστυνομία και για την έδραση της καταστολής να τα μετέχουν σε λαθρομικούς αφηστητές προσωπικό στα εγκλήματα. Ο αγώνας αυτός είναι δικός μας, τον αγώνα τους συνεργαζόμενους. Θέλουν να μας προετοιμάσουν για πανεπιστημονιά, αλλά δεν ξέρουν τι πραγματικά τους περιμένουν. Με παραστάσεις διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή των αδέλφων και με τις συναντήσεις που ακολούθησαν με τις δημοτικές αρχές σε Κερατζίνη και Πέραμα, πετύχαμε έκτακτες χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε εμείς το τιμόνα βαλή για αυτούς που υπηρετούν την κερδοφορία των μονοπωλίων. Οργανώνουμε τους αγώνες μας, πιο μαζικά, πιο μαζικά, για να ανατρέψουμε την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Τι μας λένε τώρα, ότι η έκδοση στο ρεύμα θα μπορεί να πάρει μόνο όποιος κάνει εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Ούτε πέσαμε για αυτήν την κυβέρνηση που μας φέρνει χρόνια πίσω. Δεν πάει άλλο. Φτάνει πια. Ως εδώ που καλλιεργούν η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών της ενέργειας. Είναι η δική μας απάντηση. Είναι η απάντηση του εργατόπος μου. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, είναι η απάντησή μας απέναντι στα ψίχουλα. Τα παιδιά της δυστατήρου, πίσω από τα παλόγωσα μαθήματα, σε πορεία, το Υπουργείο Εσωτερικών με την Κλαμμόνο. What about it?